νέα γενιά είναι εδώ, αντιστέκεται, αγωνίζεται, παλεύει. Για τη νέα πορεία της εκλογικής νίκης στις εκλογές 21 Μαΐου του 2023. Καλό στο βήμα, τον πρωτεργάτη της νέας αυτής πορείας προς τη νίκη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον πρώην και επόμενο πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή. Φαίνεται, είναι γραπτό από αυτό εδώ το γήπεδο, από αυτή εδώ την πόλη, από την Καλαμάτα, να κάνουμε το πρώτο βήμα για τη μεγάλη νίκη, το πρώτο βήμα για τις εκλογές της 21ης του Μάη, που θα φέρουν την πολιτική αλλαγή και τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα εδώ από την Καλαμάτα. Το μήνυμα της αποφασιστικότητας και το μήνυμα της ελπίδας. Το μήνυμα ότι η προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος θα γίνει πράξη σε λίγες εβδομάδες από σήμερα. Με καθαρό μέτωπο, με καθαρό πολιτικό μητρό, με καθαρές απαντήσεις, καθαρά χέρια, διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να αλλάξουμε τη χώρα, για να ξαναφέρουμε σε αυτόν τον τόπο τη δικαιοσύνη. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας, αλλά είναι πρωθυπουργός της χώρας του «δεν ήξερα». Δεν ήξερε ότι εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας όσοι συμπολίτες μας διασωληνώνονται πεθαίνουν. Δεν ήξερε ότι ο ανιψιός του είχε στήσει παρακράτος μέσα στο Μαξίμου και παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα. Δεν ήξερε ότι υπουργός του πολιτισμού ανέδειξε ως κορυφαίο πρόσωπο του πολιτισμού τον κύριο Λιγνάδη. Δεν ήξερε τι έκαναν ο κύριος Πάτσης, η κυρία Νικολάου, ο κύριος Κοντολέων, η στρατιά των Αρίστων στην κυβέρνησή του. Και βέβαια δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε ακούσει, δεν είχε ενημερωθεί ότι ο υπουργός του των υποδομών είχε αφήσει ερείπιο το σιδηρόδρομο. Τίποτα δεν ήξερε. Ήξερε όμως πολύ καλά να φέρει χθες προς ψήφιση στη Βουλή σε ένα νομοσχέδιο που υποτίθεται ότι ήταν μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών των θανόντων, δεκάδες προεκλογικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις, εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής. Ήξερε επίσης να φέρει χθες να ψηφίσουν το ακαταδίωκτο για την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που οι ίδιοι διόρισαν για να τους ελέγχουν. Για να μην μπορεί κανείς να τους αφισβητήσει, ούτε ο νόμος. Και το ερώτημα είναι γιατί ακαταδίωκτο. Τι ακριβώς φοβούνται αυτοί που υποτίθεται έχουν οριστεί για να βγάλουν στο φως την αλήθεια. Όπως όποιος θέλει να βγάλει την αλήθεια δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Η αλήθεια δεν φοβίζει. Όσοι θέλουν τη συγκάλυψη έχουν λόγους να φοβούνται. Φοβάμαι όμως ότι αυτή η κυβέρνηση είναι διαρκώς προσκολλημένη στη λογική της συγκάλυψης.